Και αυτά ακόμα τα λάθη του μνημονίου, εάν διορθωθούν, χρειάζονται επιπλέον δύο κρίσιμες προϋποθέσεις. Να υπάρχει ανάπτυξη και να μην υπάρξουν νέα επαχθή μέτρα που θα χειροτερέψουν την ύφεση. Δυστυχώς όμως, το αντίθετο ακριβώς ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προωθείται ήδη ένα νέο πακέτο περικοπών που θα θίξει ευπαθείς τάξεις και τη λέξη ευαισθησία, θυμίζω, η κυβέρνηση την έχει ξεχάσει προπολού, όπως είναι συνταξιούχοι. Προωθούνται ακόμα νέες αυξήσεις φορολογίας που θα πλήξουν το σύνολο της οικονομίας, όπως νέα άνοδος του ΦΠΑ και επιπλέον φόροι στα καύσιμα. Το νέο πακέτο ασφυξίας φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2012 και το 2013. Πακέτο ασφυξίας. Και αυτό θα είναι ένα νέο χτύπημα σε μια οικονομία που ήδη ασφυκτιά. Σε μια οικονομία που αναζητά ανάσες ανάκαμψης. Και αντί για ανάσες, τις επιφυλάσσουν ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία. Εμείς λοιπόν λέμε σε κάθε περίπτωση όχι σε νέα μέτρα. Δεν τα αντέχει ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία μας. Και κάτι ακόμα. Όπως άλλωστε φάνηκε τον τελευταίο χρόνο, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη χώρα ως μια εταιρεία υπό εκαθάριση. Δεν καταλαβαίνει ότι οι χώρες δεν είναι εταιρείες. Μια εταιρεία κι αν ακόμα πτωχεύσει, τους υπαλλήλους της που θα μείνουν άνεργοι, τους αναλαμβάνει το κράτος. Μια χώρα που την οδηγούν σε καθάριση, ποιος θα την αναλάβει? Μια εταιρεία που εκαθαρίζεται κρατά ένα κέλυφος το οποίο πουλά για να καλύψει μέρος των οφειλών της. Μια χώρα όμως δεν μπορεί να πουληθεί ως κέλυφος. Γι' αυτό και μια χώρα που βυθίζεται στα χρέη έχει μόνον έναν τρόπο να ορθοποδήσει. Με ανάπτυξη. Που θα της επιτρέψει να παράγει έσοδα για τους πολίτες της, ώστε να αντλήσει έσοδα για το κράτος και να αρχίσει να αποπληρώνει τα δάνειά της. Μια χώρα δεν εκαθαρίζεται, δεν κλείνει, δεν τεμαχίζεται, δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Μια χώρα μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης ή βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε χρέη. Εμείς εγκαίρως προτείναμε μια ολόκληρη στρατηγική για να μπει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, με ταυτόχρονη εξυγίανση. Αντί γι' αυτό, βύθισαν τη χώρα σε ύφεση και τώρα ετοιμάζουν να διευκολύνουν την αποπληρωμή των δανείων, βυθίζοντας τη χώρα σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Να προσφέρουν μια ανακούφιση αύριο με αντάλλαγμα, από ό,τι ακούμε, μεγαλύτερη ασφυξία από τώρα και για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν κρίνουμε αυτό που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί τελειωτικά και δεν έχει προταθεί και επισήμως. Αλλά αν πρόκειται για νέο πακέτο ασφυξίας με αντάλλαγμα διευκολύνσης αποπληρωμής, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί θα πρόκειται για ακόμα χειρότερο αδιέξοδο. Ζητάμε διευκολύνσης αποπληρωμής των δανείων, αλλά με ταυτόχρονα μέτρα ανάπτυξης, όχι με περισσότερη ασφυξία. Θέλουμε να αποφύγει η χώρα τη χρεοκοπία. Όχι να συνεχίσει να βυθίζεται στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και της υπερχρέωσης, που σίγουρα οδηγεί σε χρεοκοπία. Και για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία και την αναδιάρθρωση, πρέπει να αλλάξουμε δραστικά τους όρους του μνημονίου. Όχι να εγκλωβιστούμε σε ένα ακόμα πιο ασφυκτικό μνημόνιο νούμερο 2. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει τους όρους του μνημονίου. Άλλωστε, η κυβέρνηση δεν ήταν που υπέγραψε το μνημόνιο τον περασμένο Μάιο χωρίς να ξέρει τι ακριβώς υπογράφει, όπως δεν ήξεραν τι ψήφιζαν και ορισμένοι άλλοι? Η κυβέρνηση ως πρόσφατα δεν πανηγύριζε ότι το μνημόνιο ήταν τάχα μονόδρομος σωτηρίας? Και ύστερα η κυβέρνηση δεν είπε ψέματα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα? Και έκτοτε προώθησε ομοβροντίες νέων μέτρων, ενώ σήμερα ετοιμάζει κι άλλα. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη? Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα αλλάξει τους όρους του μνημονίου, ώστε να υπάρχει ανάκαμψη. Να μπορέσουμε να μειώσουμε τα ελλείμματα με ανάπτυξη και να βγούμε από το μνημόνιο μια ώρα αρχύτερα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι αυτή η κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε και η άποψη ότι για να μας δώσουν μέτρα ανακούφισης από τα βάρη αποπληρωμής του χρέους, πρέπει να αλλάξουμε και το σύνταγμά μας και να βάλουμε ως συνταγματική επιταγή τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Κατά μια άλλη εκδοχή, να υποχρεώνει το Σύνταγμα
ετήσιο έλλειμμα κάτω από το 3%. Και στις δύο πάντως περιπτώσεις με αυτόματα επιβολή κυρώσεων. Πρώτα-πρώτα, το Ελληνικό Σύνταγμα δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα. Και για να αλλάξει, πρέπει, όπως ξέρετε, να έχουν μεσολαβήσει δύο διαφορετικές βουλές. Σε ό,τι αφορά το όριο του 3%, ήδη το επιβάλλει, το ανανεωμένο μάλιστα, σύμφωνο σταθερότητας, έτσι κι αλλιώς. Εφόσον όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να το ακολουθήσουν απαρέγκλιτα, αναρωτιέμαι γιατί χρειάζεται επιπλέον η συνταγματική δέσμευση. Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική υποχρέωση για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αυτό εισάγει μια μόνιμη ακαμψία που είναι πιθανώς να δημιουργήσει μελλοντικά πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Θυμίζω ότι εμείς πρώτοι ήμασταν εκείνοι που μιλήσαμε για ανάγκη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δηλαδή να μηδενιστεί το έλλειμμα το ταχύτερο δυνατόν. Κάποιοι μας έλεγαν ότι αυτό δεν γίνεται και ότι αυτό δεν είναι και απαραίτητο. Τώρα ετοιμάζονται να μας πούν το αντίθετο, όχι μόνο γίνεται, αλλά μπορεί να γίνεται και επάπειρον και πρέπει να επιβάλλεται και από το Σύνταγμα. Επισημαίνουμε ότι ο μηδενισμός του ελλείμματος πράγματι χρειάζεται σήμερα για να μειώσουμε το χρέος. Και μπορεί να γίνει, αν τα μέτρα αυτά της εξυγίανσης συνοδευτούν από μέτρα ανάπτυξης. Αλλά μόνιμη συνταγματική επιταγή μηδενικού ελλείμματος μπορεί να αποδειχθεί λάθος. Γιατί? Γιατί δεν είναι κακό να δανείζεται μια χώρα. Μην περάσουμε δηλαδή από το ένα σφάλμα στο ακριβώς αντίθετο σφάλμα, εκεί που δανειζόμασταν όλο και περισσότερο για κατανάλωση, στο εξής να μην δανειζόμαστε καθόλου ούτε για επένδυση. Ήμασταν οι πρώτοι που τολμήσαμε να μιλήσουμε για άμεσο ισοσκελισμό προϋπολογισμού και επικριθήκαμε, επαναλαμβάνω, γι' αυτό. Τώρα το ανακαλύπτουν όλοι οι άλλοι. Και δεν το ανακαλύπτουν απλώς, οδηγούνται σε ακρότητες άκαμπτης συνταγματικής δέσμευσης. Είναι επικίνδυνο να δεσμεύεις από τώρα το απότερο μέλλον, να καταργήσεις ουσιαστικά τα περιθώρια της διακυβέρνησης ακόμα και σε έκτακτες περιστάσεις, και επιπλέον να καταργείς και τους λεγόμενους αυτόματους σταθεροποιητές της οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα περιμένουμε να δούμε την τελική πρόταση και τις αντιδράσεις όλων των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά οφείλουμε να πούμε και τη θέση μας. Επιλέγουμε λοιπόν τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό επειδή τον θεωρούμε απαραίτητο σήμερα και μέχρι να τελειώσει η κρίση δανεισμού. Αλλά προβληματιζόμαστε σοβαρά με απόψεις όπως η μόνιμη συνταγματική δέσμευση. Μην ξεχνάτε ακόμα ότι εμείς προτείναμε πρώτη και θεωρήσαμε αναγκαία την αλλαγή του Συντάγματος. Αλλά για άλλο λόγο, για να εξαλείψουμε στρεβλώσεις, όχι για να δημιουργήσουμε περισσότερες στρεβλώσεις. Προτείναμε αλλαγή Συντάγματος για να ξαναπάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, όχι για να χάσουμε κάθε ευθύνη και κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης. Προτείναμε και προωθούμε αναθεώρηση του Συντάγματος για να ξεκινήσει νέα μεταπολίτευση. Όχι για να γίνει η Ελλάδα ακυβέρνητη νομαρχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης όχι μόνο να μείνει όρθια, όχι μόνο να αντέξει τη μεγάλη ήττα που υπέστη τον Οκτώβριο του 9, αλλά να αναδιοργανωθεί, να παρουσιάσει καινούριο πρόσωπο και να μηδενίσει σχεδόν μέσα σε ένα μόλις χρόνο τη μεγάλη διαφορά από το πρώτο κόμμα. Ποτέ άλλοτε κόμμα που έχασε εκλογές με τόση μεγάλη διαφορά δεν κατάφερε να την εξαλείψει μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Και αυτό το καταφέραμε χωρίς να καταφύγουμε σε λαϊκισμό, χωρίς να τάξουμε στους πάντες τα πάντα, χωρίς να υποκύψουμε σε πιέσεις και χωρίς να κοροϊδέψουμε είτε τον κόσμο είτε τους εαυτούς μας. Είπαμε όχι στο μνημόνιο και δικαιωθήκαμε. Όταν όλοι τότε γύρω μας, το θυμάστε καλά, μας κοίταζαν με απίστευτη δυσπιστία. Εμφανίσαμε εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση και δικαιωνόμαστε όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Αλλά παρά το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κυριάρχησε η οικονομική κρίση, εμείς δεν μείναμε, δεν περιοριστήκαμε στα οικονομικά. Ήδη ανοίγουμε την πολιτική μας σε όλα τα μέτωπα. Και την κριτική μας και τις προτάσεις μας. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ξεκαθαρίσαμε τι δεν δεχόμαστε. Και αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές. Απορρίπτουμε στην εκμετάλλευση σε περιοχές που το διεθνές δίκαιο της θάλασσας τις προσδιορίζει ως δικής μας δικαιοδοσίας.
ξεκαθαρίσαμε ότι δεν δεχόμαστε αυτοπαρέτηση από ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα ή ελληνικά δικαιώματα εκμετάλλευσης.